Λοιπόν, πάμε στο Γενικό Διευθυντή της ΠΑΦΟΥ, τον κύριο Θεοχάρους, ο οποίος μας περιμένει στο Skype. Χάρης Θεοχάρους, καλησπέρα. Καλησπέρα, Πανίκη. Καλημέρα και καλησπέρα για στους Χαρή, άκουσες τι είπε νωρίτερα ο Πανικός. Είπε πολλά, πιο απ' όλα. Ναι, για την ΠΑΦΟΥ εννοώ. Για την ΠΑΦΟΥ είπε ότι είναι ικανοποιημένος από την εικόνα που παρουσιάζει η ΠΑΦΟΥ και με δεδομένο το πρόγραμμα που έχει βγάλει και η ΠΑΦΟΥ. Τα είπαμε και πριν λίγο καιρό σε ένα podcast με τον Πανίκο. Είπαμε πώς βλέπουμε τη φετινή ΠΑΦΟΥ και νομίζω ότι μέχρι στιγμής μας ικανοποιεί και παληθεύει αυτά που λέγαμε τότε, αν δεν απατώμε Πανίκο. Έτσι είναι. Οπότε αυτές οι πρώτες αγωνιστικές, οι πρώτες 5 αγωνιστικές, νομίζω ότι έχουμε δείξει έναν καλό δείγμα της φετινής ΠΑΦΟΥ, όμως πιστέψτε, υπάρχουν πολύ περισσότερα περιθώρια βελτίωσης σε αυτήν την ομάδα. Mm-hmm. Κοιτάξτε, έχει βγάλει ήδη 3 παιχνίδια πάρα πολύ δυνατά, με ΑΠΟΕΛ εκτός, με ΑΠΟΛΛΟΝ εκτός, με ΑΕΚ μέσα που... Έχει παίξει με τον της περσινής χρονιάς τον πρώτο, τον δεύτερο και τον τρίτο. Τον πρωταθλητή τον περσινό στην έδρα του, ισοφαριστήκαμε από κόρνερ. Τον τριταθλητή στην έδρα του στην πρεμιέρα ευχαριστήκαμε από κόρνερ. Αυτά τα 2 γκολ έχουμε δεχτεί από την αρχή της χρονιάς, 2 κόρνερ δηλαδή. Και κερδίσαμε τον δευτεραθλητή, νομίζω, πανάξια στο Παφιακό. Οπότε παίξαμε τους 3 της πρώτους της προηγούμενης χρονιάς. Οπότε κάτι λέει γι' αυτό. Τι έχει αλλάξει ο Μπέρκ χάρη στην ομάδα από την περσινή χρονιά? Δεν μου αρέσει να μιλάω ιδιαίτερα για τους προπονητές, ούτε για πέρσι με τον Ντάρκο είχα πει πολλά. Απλά, εντάξει, νομίζω ότι έχουμε και ένα πιο πλήρες ρόστερ αυτή τη στιγμή. Από την άλλη, ο Μπέρκ είναι ένας προπονητής, ο οποίος είναι γνώστης της πραγματικότητας, είναι τιτλούχος στην Κύπρο. Είναι πολύ σημαντικό, είτε παίχτης είτε προπονητής, να έχεις πάρει έναν τίτλο στη χώρα που δουλεύεις. Αυτό σου δίνει έτσι ένα διαφορετικό μέταλλο, αν θέλετε. Και νομίζω όλα αυτά έχουν βοηθήσει στο να παρουσιάζει η ΠΑΦΟΥ αυτό το πρόσωπο που έχει εμφυσίσει όμως αυτή. Χάρη, έχει εμφυσίσει αυτή την νοοτροπία, την δική του. Την νοοτροπία της ομάδας που πάει για να διεκδικήσει στην ΠΑΦΟΥ. Σίγουρα. Νομίζω ότι βλέπετε ότι παίζουμε και ένα ποδόσφαιρο κατοχής και έχουμε και πάρα πολλές ευκαιρίες. Να πω ότι νομίζω στους 5 πρώτους αγώνες, αν δεν απαντούμε, δεν έχουμε δεχτεί παραπάνω από 4-5 ευκαιρίες και δεν ήταν ούτε κλασικές. Από την άλλη, νομίζω εμείς έχουμε δημιουργήσει και αρκετές ευκαιρίες και κλασικές ευκαιρίες με τον τρόπο που παίζουμε. Οπότε, ότι υπάρχει το στίγμα του προπονητή, νομίζω αυτό δεν μπορεί να το αφιβάλλει. Την έχει κάνει λίγο πιο γρήγορη και έχει βάλει μια πινεγιά στο παιχνίδι της που θυμίζει λίγο όταν ήρθε ο Ασάντε στην Ομόνια, τον οποίο τον καθιερώνει ο σέντερφο. Ο Ζάιρο είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει στα πλάγια, φέτος είναι κορυφή και έχει ελαφρύνει πάρα πολύ και τον έχει ξεμπλοκάρει. Εγώ πέρσι τον Ζάιρο τον χαρακτήριζα χασογκόλι. Φέτος δεν το λες χασογκόλι. Είναι πολύ επικίνδυνος και σκοράρει. Εντάξει, το λέγαμε και από την περσινή χρονιά. Ειδικά είχε πάρει μπρος, νομίζω, στο δεύτερο γύρο, ακόμη πιο πολύ στα play-offs. Και λέγαμε ότι θέλει και τον χρόνο του οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής. Ειδικά ο striker. Και βλέπουμε ότι φέτος συνδυάζει αυτές τις καλές εμφανίσεις, διότι κακά τα ψήματα. Τρώει και πολύ ξύλο εκεί μπροστά. Σπάζει μπάλες, κρατάει μπάλα, απασχολεί συνέχεια τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Το ότι βάζει και τον γκολ αυτή τη στιγμή στο όλο το παιχνίδι του, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι ο προπονητής, όταν ρωτήθηκε χθες, είχε πει ότι είναι τεράστια η βοήθεια του και στον αγωνιστικό χώρο, αλλά πολύ σημαντικό και έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Εξού και είναι ο αρχηγός της ομάδας μας. Ναι. Εντάξει, είναι και ένας ρόλος που νομίζω τον έχει ανεβάσει και αυτόν ψυχολογικά. Δηλαδή, το γεγονός ότι φοράει το περιβραχιόνιο νομίζω του δίνει
περισσότερο αυτοπεποίθηση και του είναι ίδιου. Είναι και έμπειρος ποδοσφαιριστής, ναι, ναι. Σωστό, σωστό, δεν σωστό. Είναι νεαρός. Σίγουρα, αλλά επειδή είναι και μπορώ να πω για τον ποδοσφαιριστή, είναι ένας σπουδαίος χαρακτήρας, είναι πραγματικά leader. Το φοράει επάξια το περιβραχείο. Σωστά, σωστά. Χάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.